Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να συνδεθούμε με το γραφείο του στην Βουλή και να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Πριν όμως, θα ήθελα να δούμε κάποιες φωτογραφίες, διότι έχουμε ακόμη πλάνα, από την τηλεδιάσκεψη που υπήρχε σήμερα του Πρωθυπουργού του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με την παρουσία των συναρμοδίων υπουργών με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκαν τα επιδημιολογικά στοιχεία από τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα. Επίσης έγινε μία αναφορά για το σημαντικό ρόλο που παίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και βεβαίως η τοπική αυτοδιοίκηση σε μία μορφή συνεργασίας που πρέπει να υπάρξει ώστε να είναι σε πλήρη εγρήγορση οι ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι υπάρχουν βεβαίως στην περιφέρεια και μέσα από τον δημόσιο διάλογο ο οποίος πρέπει να υποστηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες. Εδώ λοιπόν έγινε, αν θέλετε, μία ενημέρωση για τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα στις 7 από τον Πρωθυπουργό. Επίσης παρουσιάστηκε η πρώτη ηλικιακή ομάδα σε κρούσματα, η ομάδα 18-24 και η δεύτερη, η οποία είναι η ομάδα 25-34. Αυτές οι ηλικίες. Και βεβαίως στις 7 θα έχουμε τις ανακοινώσεις για μία σειρά επιπρόσθετες, έτσι, αν θέλετε, προτεραιότητες, μέτρα δηλαδή, γιατί υπάρχει πρόβλημα σε συγκεκριμένες, αν θέλετε, δομές, δηλαδή γεροκομεία, πρόσφυγες κτλ. Υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει ουσιαστικά με τη νυχτερινή διασκέδαση και βεβαίως υπάρχει μια σκέψη για την κατηγορία 4, δηλαδή να αφήσουν ανοιχτό το λιανεμπόριο, διότι στο λιανεμπόριο, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει μετάδοση. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στις 7 το απόγευμα. Τώρα, πάμε να συνδεθούμε με το γραφείο του στη Βουλή, να δούμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές του σταθμού σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση και θα ήθελα να ξεκινήσω από το σχόλιο, το καταλαβαίνετε, που έχει να κάνει με την ιστορική απόφαση, διότι πλέον έχουμε απόφαση δικαστηρίου, για την Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη απέδωσε δίκαιο σε αυτή την υπόθεση. Στέλνει εκεί που πρέπει να πάνε οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι με παράνομους τρόπους δημιούργησαν και συνέστησαν εγκληματική ομάδα και με την βοήθεια των δημοκρατικών θεσμών προσπάθησαν δυστυχώς να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Ευτυχώς η δικαιοσύνη μίλησε, αποδόθηκε δικαιοσύνη για όλες τις εγκληματικές πράξεις τις οποίες προέβησαν και με αυτή την απόφαση, την ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, νομίζω ότι φαίνεται ότι στη χώρα μας με τον καλύτερο τρόπο λειτουργούν οι θεσμοί της δημοκρατίας, δηλαδή και η δικαιοσύνη, ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι το αυτονόητο συνέβη σε αυτή την περίπτωση και υπάρχει και ένα αίσθημα δικαίου δηλαδή στην κοινωνία που ανέμεναν μια τέτοια απόφαση. Το λέω διότι είχαμε και διάφορες εξελίξεις, περίεργα ζητήματα, περίεργα εντός εισαγωγικών για τον περισσότερο κόσμο στην νομική διαδικασία αυτής της δίκης. Και θα ήθελα να πάμε στο διατάφτα με αφορμή μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται μέσα στην Βουλή. Έχει να κάνει με το περίφημο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών και για τη δεύτερη ευκαιρία που υπήρχε μια σκληρή κόντρα, κύριε βουλευτά, από ό,τι καταλαβαίνω. Με ένα πρώτο σχόλιο, είναι πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία ή όπως λέει η αντιπολίτευση, οι κυβερνώντες στρώνετε χαλί στις τράπεζες και πάτε να ρευστοποιήσετε την ιδιωτική περιουσία? Νομίζω ότι εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε, από ό,τι φαινόταν, αφήσει να είναι εκτεθειμένη η πρώτη κατοικία, είχαμε τότε και τις, όπως θυμάστε, τις προετοιμασίες για να περάσουν τα σπίτια στα χέρια των τραπεζιτών. Τα πράγματα και στον τομέα αυτό μπαίνουν σε μια σωστή τους διάσταση. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κ. Χατζιωάννου, θεσμοθετείται η προστασία της πρώτης κατοικίας,
ως μια πάγια πολιτική κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών, θεσμοθετείται ένας εξοδικαστικός μηχανισμός διευθέτησης των οφειλών για τα χρέη προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων και το δημόσιο. Έτσι, ο οφειλέτης μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του έως και σε 20 έτη, διασώζει, που μπορεί να το κάνει αυτό, διασώζει ολόκληρη την περιουσία του και όχι μόνο την πρώτη κατοικία του, και προστατεύει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τον μισθό, τη σύνταξη, τα εισοδήματά του. Παρέχει κρατική επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών για 5 χρόνια. Στηρίζονται έτσι οικονομικά αδύναμοι. Προβλέπει την πλήρη διαγραφή όλων των χρεών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πλήρη οικονομική αδυναμία να αποπληρώσουν τις αφιλές τους ή το χρέος τους είναι μη βιώσιμο. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας με τη διαγραφή χρεών κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας. Προβλέπει προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών με ισχυρή πλήρη οικονομική αδυναμία την ίδρυση ενός ιδιωτικού φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί με τις διαγραφές του νόμου και θα αγοράζει την πρώτη κατοικία όσων αδυνατούν να ανταποκριθούν και στη συνέχεια θα υποχρεούται να την μισθώνει, στηρίζοντας το κράτος έτσι έμπραχτα τους αδύναμους. Επέρχεται η διαγραφή όλων των οφειλών σε ένα έτος μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, εφόσον ο οφειλέτης έχει απολέσει την περιουσία του. Επιπρόσθετα, με μια τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα χρέη προς εκαθαρίστριες εταιρείες, αυτό αφορά και ζητήματα, αν περάσει συγκεκριμένη τροπολογία, ζητήματα που έχουν σχέση με την Θεός Τράπεζα Δωδεκανήσου, την υποεκαθάριση Δωδεκανήσου. Χρέη λοιπόν από εκεί, με απόφαση της κεντρικής μας τράπεζας, Τράπεζας Ελλάδος, να περάσουν σε συστημικές τράπεζες, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να ρυθμίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις αυτών οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις έναντι της πρώην συνεταιριστικής τράπεζας και αυτή τη στιγμή είναι υπό τον στενό περιοριστικό έλεγχο της εκαθαρίστριας εταιρείας. Αυτή βέβαια η τροπολογία πρέπει να περάσει και από έγκριση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα πρέπει να διεκδικήσουμε προκειμένου να έχει ισχύ. Ωστόσο, εάν συμβεί αυτό, είναι μία λύση και στο μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλοί επιχειρηματίες σήμερα, οι οποίοι οφείλουν και φυσικά πρόσωπα που οφείλουν. Αυτή η τροπολογία, κύριε Βουλευτά, πέρασε από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ή ήρθε ως την τελευταία στιγμή για να ψηφιστεί? Δεν είναι τελευταία στιγμή. Το νομοσχέδιο υπάρχει ως τροπολογία. Συζητείται. Το νομοσχέδιο είναι σε εξέλιξη η συζήτησή του στην Ολομέλεια. Θα φτάσουμε μέχρι μεσάνυχτα με ομιλίες. Και από ό,τι αποφασίσαμε στη διάσκεψη των Προέδρων, αύριο θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Συνεπώς, είναι μία τροπολογία, καταρχάς κρίνω θετική για το δικό μας το πρόβλημα, της περιοχής μας το πρόβλημα, και εάν επιτευχθεί, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική για πολλούς από τους οφειλέτες της Τράπεζας Δωδεκανήσου. Μάλιστα, βεβαίως, βεβαίως, το κατανοούμε όλοι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, διότι επανειλημμένως έχετε πάρει θέση για το θέμα αυτό. Έχει να κάνει με την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Και από ό,τι διαπιστώνω, υπάρχει κατάθεση σχετικής τροπολογίας που έγινε προφανώς την τελευταία στιγμή από τους βουλευτές του ΚΙΝΑΛ. Ποια είναι η άποψή σας? Ακούστε να δείτε. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι ο υπέρμαχος και ο μεγάλος πολεμιστής της περίοδο διατήρησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας. Αυτή την ώρα είναι κάτι το οποίο προβληματίζει την κυβέρνηση, ωστόσο πρέπει να δούμε τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει και τον τρόπο, διότι αυτή την ώρα σε αυτή την κυβέρνηση έχει λάχει η δύσκολη ιστορικά συγκυρία να πρέπει να αντιμετωπίσει τις δυσμενέστατες συνέπειες της πανδημίας πέρα
από τα φορολογικά, τα οποία πέρα από τις υποχρεώσεις τις οποίες εκκρεμούν λόγω των μνημονίων. Τις υποχρεώσεις. Ναι. Και θα λέει κανείς και την ευχάριστη δυνατότητα ότι έχει τη στήριξη από την Ευρώπη. Κάτι που δεν υπήρχε ακόμη και την δεκαετή κρίση, όταν στο τιμόνι ήταν και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάποια στιγμή. Να ερχόμαστε τώρα με επιπόλαιες τροπολογίες, να ζητάμε από την κυβέρνηση την τελευταία στιγμή κάτι το οποίο δεν είχε πράξει άλλωστε η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι, αν μη τι άλλο, ένας τρόπος, θα έλεγα, όχι ο ιδανικότερος. Εγώ προσωπικά και όλοι οι συναδελφοί μου, άλλωστε, της Νέας Δημοκρατίας, από τα νησιά επιθυμούμε και διεκδικούμε την επιστροφή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, όμως μέσα από τις διαδικασίες που δεν θα καταστήσουμε αυτό το κράτος και αυτή την σημερινή μεγάλη προσπάθεια που γίνεται όμηρο κάποιων οι οποίοι θέλουν εδώ και τώρα να γίνουν όλες οι αλλαγές που επιθυμεί ο ελληνικός λαός άμεσα εδώ και τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βουλευτά, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για αυτό το θέμα. Ποιο είναι το κενό το οποίο ουσιαστικά πλήττει τον κρατικό προεπλογισμό από την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου? Δηλαδή, έχει γίνει προσέγγιση με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας εποχής? Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι η περίοδος η οποία είχε εκχωρηθεί στους δανειστές μας και το ποσό αυτό το οποίο εισέπρατε η χώρα από τη μη εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ ήταν το 2015, όταν με το τρίτο μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε μάλιστα χάριν ισονομίας ότι πρέπει να επέλθει η εξομοίωση των συντελεστών ΦΠΑ σε όλη τη χώρα. Τώρα, το δημοσιονομικό κενό το οποίο δημιουργείται, αν δεν κάνω λάθος, ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λοιπόν ένας χώρος δημοσιονομικός, ο οποίος πρέπει να εξευρεθεί ορθολογιστικά. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι αυτή την ώρα η πανδημία είναι ανασταλτικός παράγοντας για να πάρουμε αποφάσεις και με αυτόν τον τύπο που φέρονται με μία τροπολογία, αλλά και εδώ και τώρα. Πρέπει να μας απασχολήσει, οφείλουμε να αγωνιστούμε προκειμένου τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό να το ξαναπετύχουν τα νησιά μας, ιδιαίτερα τα μικρά νησιά. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση στα μικρά νησιά έχει δώσει την κατάργηση του έμφυα και εγώ προσωπικά με ερώτησή μου θέλω και ζητώ την επέκταση της κατάργησης του έμφυα και σε νησιά μέχρι 1.500 τουλάχιστον κατοίκους. Mm-hmm. Το έχω κάνει την ερώτησή μου στο Υπουργείο Οικονομικών και βεβαίως αυτή την ώρα είναι οι προτεραιότητες, όπως κατά την άποψή μου για την επόμενη περίοδο που θα έρθει, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. Δεν μπορεί, και θα το ξαναπώ, να λειτουργεί σε αυτές τις συνθήκες με συντελεστή ΦΠΑ 1% η Τουρκία, η οποία είναι ανταγωνίστρια άμεσα χώρα, ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες με 7% και 8% και η χώρα μας να έχει έστω και αυτό το 13%, το οποίο η δική μας η κυβέρνηση πάλι επανέφερε σε αυτό το ύψος. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν πιο γενναίες ανταγωνιστικές παρεμβάσεις για τον τουρισμό μας, διότι ειδικά για τα νησιά είναι ένας τομέας από τον οποίο καθορίζεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το τοπικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Κύριε Βουλευτά, γρήγορα, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε, να συναντήσετε μαζί με τον Δήμαρχο Δισκό, την Υπουργό Παιδείας, βάζοντας ένα αίτημα το οποίο διαχρονικά μπαίνει από την ΚΟ, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα νησί που το δικαιούται με βάση την ιστορία ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια σχολή ιατρικής κατεύθυνσης στην πατρίδα του Ιπποκράτη. Πήραμε κάτι της ουσίας, μια δέσμευση της ουσίας? Θα κινηθεί κάτι σε αυτό το επίπεδο? Δύο παράμετροι σε αυτή τη συζήτηση. Η πρώτη παράμετρος
είναι ότι είναι μια προσωπική μου δέσμευση οικός. Η πατρίδα του Ιπποκράτη, το τρίτο σε προορισμό, ο τρίτος σε προορισμός τουριστικός της χώρας. Ένας δυναμικός για την οικονομία μας τόπος. Δικαιούται να έχει συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς, το παρελθόν αδίκησε την ΚΟ. Το παρελθόν εννοώ όταν έτσι αβασάνιστα είχαν εξαγγελθεί οι ιατρικές σχολές και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να την αφήσουν παντελώς εκτός την ΚΟ από τη λειτουργία μιας σχολής, όπως έγινε σε πάρα πολλά νησιά που απέκτησαν σχολή μέσω του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Τώρα, στην νέα συζήτηση που γίνεται, εν ώψη των αλλαγών που θα γίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέλουμε να δούμε κατά πόσο καταρχάς η ΚΟΣ μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή η ΚΟΣ να μπορέσει να αποκτήσει ακόμα και μια σχολή ανώτατης εκπαίδευσης προπτυχιακή, μια προπτυχιακή σχολή. Ωστόσο, μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε δει ότι η ΚΟΣ μπορεί να αποτελέσει και τόπο υποδοχής μεταπτυχιακών σπουδών από διάφορα πανεπιστήμια, ακόμα και ξενόγλωσσα πανεπιστήμια, ξένα πανεπιστήμια, τα οποία θα θελήσουν να λειτουργήσουν μεταπτυχιακό τμήμα στην ΚΟ. Ο Δήμος της ΚΟ είναι αποφασισμένος να βοηθήσει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Νικηταράς, προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε, αμή τι άλλο, σε αυτό το κομμάτι το μεταπτυχιακό, η ΚΟΣ να αποτελέσει έναν τόπο ελκυστικό και ταυτόχρονα να υπάρξει παρουσία, η πρώτη παρουσία φοιτητών στο νησί του Ιπποκράτη. Άρα φαντάζομαι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα εξέλιξη για το θέμα αυτό. Να είστε καλά, κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Λοιπόν, αυτά από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, στο γραφείο στη Βουλή, σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση που έχει να κάνει με την ρύθμιση οφειλών και με την δεύτερη ευκαιρία. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και θα ανοίξουμε ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει με μια ιστορική παρακαταθήκη σε αυτόν τον τόπο. Έχει να κάνει με την πολιτική, έχει να κάνει με προσωπικότητες που στιγμάτισαν και την Ρόδο και τα Δωδεκάνησα και την χώρα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.